Εντυπωσιάζει μικρούς αλλά και μεγάλους σε ένα άκρος στο γενιάτικο στολισμένο σπίτι στη συνοικία του Αγίου Θωμά στη Λάρισα, καθώς ο ιδιοκτήτης του τέσσερις ολόκληρες ημέρες το στολίζει με το χριστουγεννιάτικο δέντρο που βρίσκεται στην κορυφή του σπιτιού να ξεπερνά τα 4 μέτρα. Έχετε φτιάξει ένα πολύ γιορτινό σπίτι και στολισμό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Πολύ. Τα αγαπάω και τα φτιάχνω κάθε χρόνο. Και για μένα και για τα εγγόνια μου. Για πείτε μας, πόσες μέρες σας πάρει να κάνετε αυτό το στολισμό? 4 μέρες. Και 3 μέρες να ξεστολίσετε? 3 μέρες να ξεστολίσω, γιατί τα μαζεύω, γιατί το καλοκαίρι τα χαλάει και τα μαζεύω. Είναι και πολύ ψηλό και τα μαζεύω για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί μπορεί να τα πάρει ο αέρας και να έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα δυστύχημα, καταλάβατε. Τα μαζεύω όλα κανονικά. Και από τον Νοέμβριο μετά και τα ανοίγω το Αγίου Στυλιανού στη γιορτή μου. Τα ανοίγω μέχρι τα φώτα. Και η γειτονιά έχει ξετρελαθεί, έτσι. Τρελαίνεται και τρελαίνεται περισσότερο το νέο έτος που ρίχνουν πολλά πυροτεχνήματα. Ο κύριος Στέλιος το στολίζει κάθε χρόνο μόνος του και όσον αφορά την αύξηση της ΔΕΗ, δεν τον πτωεί, όπως λέει, μπροστά στη χαρά που του προσφέρει ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος. Τώρα όμως που έχουμε και την ενεργειακή κρίση και η ΔΕΗ έχει αυξηθεί. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει, γιατί έκανα ένα λογαριασμό, είναι γύρω στα 20 ευρώ όλη αυτή η κατάσταση που κάνω. Και λέω 20 ευρώ, 20 ευρώ τι να κάνω. Χαίρονται και τα εγγόνια, έτσι. Ναι, η χαρά είναι καλύτερη και περισσότερη από τα χρήματα. Τα χρήματα σήμερα νομίζω δεν υπάρχουν και μεγάλη, τόσο μεγάλη αξία. Εντάξει, η κρίση, αλλά και εντάξει. Και η αγάπη είναι αγάπη. Για πείτε μας τι ακριβώς κάνετε, τι έχετε στολίσει, για δώσω σας μια εικόνα. Έχω φτιάξει γύρω στα 10 αστέρια. Το σπίτι γύρω-γύρω με το φωτοσωλήνα και έχω φτιάξει και ένα δέντρο γύρω στα 7 μέτρα πάνω από το σπίτι. Ξωτικά να σας βοηθούν, έχετε? Τι να με... Τα ξωτικά, βοηθούς? Όχι, δεν έχω, μόνος μου, δεν έρχεται κανένας, μόνος μου. Είμαι 80 χρονών και ακόμα ανεβαίνω εκεί που χρειάζεται. Υπέροχος αλλά και άκρος στο γενιάτικος είναι ο στολισμός και στην πλατεία Ρηγαφεραίων μπροστά από την περιφέρεια Θεσσαλίας.